Σύμφωνα με την Γερμανική Ομοσπονδία Τουρισμού, παρουσιάζεται μεγάλη ζήτηση από τους Γερμανούς για τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, κυρίως για την Ελλάδα και την Τουρκία. Τους θέλουμε τους Γερμανούς τουρίστες, οι οποίοι φέτος, όπως θα μας πει ο Παντελής Βαλασόπουλος, προτίθενται να ξοδέψουν 25% παραπάνω από ό,τι ξόδευαν προηγουμένως στις διακοπές τους, Παντελή. Ναι, καλό μεσημέρι. Αυτά είναι τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Γερμανικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, ενώ τον Ιούνιο υπήρξε μεγάλη κάμψη στις κρατήσεις, τον τελευταίες ημέρες παρουσιάζεται μεγάλη ζήτηση για χώρες Ανατολικής Μεσογείου, με πρώτη την Ελλάδα, ακολουθεί η Τουρκία. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η μέση γερμανική οικογένεια, ο μέσος όρος μιας οικογένειας όταν πηγαίνει διακοπές είναι να ξοδεύει 4.250 ευρώ. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, αυτό το καλοκαίρι οι Γερμανοί είναι έτοιμοι να ξοδέψουν 25% παραπάνω, γιατί με την πανδημία και τις καραντίνες υπάρχουν περισσότερα λεφτά στους λογαριασμούς. Να πούμε ότι η καγκελάριος Μέρκελ ταξιδεύει σήμερα στο Λονδίνο, που θα έχει συνάντηση, όπως ακούσαμε, με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον κύριο Τζόνσον, και θα συζητήσουν για τα θέματα των ταξιδιών. Τέλος, να πούμε ότι χθες ο ίδιος Υπουργός Υγείας, ο Γιενς Σπαν, δήλωσε ότι εφόσον η μετάλλαξη Δέλτα επικρατήσει και στη Γερμανία τις επόμενες εβδομάδες, θα χαλαρώσουν τα μέτρα για όσους έρχονται από την Πορτογαλία και από τη Βρετανία, και όσοι είναι εμβολιασμένοι δεν θα μπαίνουν σε κανέναν περιορισμό.